σημασία έχει ότι αυτό το αίσθημα ασφαλείας το οποίο πρέπει να αισθάνονται οι Έλληνες, το δημιουργείτε εσείς και άνθρωποι σαν και εσάς. Οι ένοπλες δυνάμεις λοιπόν δικαίως είναι στην καρδιά του κάθε Έλληνα, δικαίως αναγνωρίζονται ως ένας από τους φορείς που μπορεί να βασιστεί ο Έλληνας, διότι δεν έχει σημασία μόνο το πρωτεύον έργο που παράγουμε, η ασφάλεια δηλαδή έναντι εξωτερικών απειλών, έχουν σημασία και όλα τα υπόλοιπα που κάνετε. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν, με υγεία. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για εσάς ατομικά, επαγγελματικά, οικογενειακά. Ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αποτελούν τις εγγυητές της εθνικής ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και τελικά της ελευθερίας των Ελλήνων. Είμαστε πράγματι το ισχυρό κέλυφος της πατρίδας και είμαστε η σιδερένια πρωτιά, το δώρο και ασπίδα μαζί. Αισθάνομαι απέραντη εμπιστοσύνη για τα προσόντα, τις δυνατότητες και το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να επιφέρεται ως προσωπικό που υπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, τα μέσα και τα όπλα μας. Για τον Καστελόριζο είναι ιδιαίτερο νησί για την πατρίδα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε δικαίωμα να χάσουμε ούτε ένα κόκκο άμμου, ούτε ένα πόντο εδάφου. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Αλλά το αίσθημα ασφαλείας και αυτή την αίσθηση ασφαλείας σε όλη την Ελλάδα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι ικανοί που μπορούν να εκτελέσουν τη δουλειά τους. Και η δουλειά μας ποια είναι? Να διατηρούμε την ειρήνη. Δεν είμαστε φιλοπόλεμοι. Θέλουμε να διατηρούμε την ειρήνη. Να πω ότι έχω μια τεράστια ευγνωμοσύνη στο έργο που επιτελείτε. Με αυτά τα σκάφη που σας διαθέτει η πατρίδα, θα έρθουν και τα νεότερα. Με αυτά τα μέσα που διαθέτει η πατρίδα, θα έρθουν και νεότερα μέσα παντού και στο κλάδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Τεράστια εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνετε. Συνεχίστε να το κάνετε με τον τρόπο που το κάνετε. Και όλα θα πηγαίνουν καλά για την Ελλάδα. Αλλά η Ελλάδα είναι εδώ παρούσα. Η Ελλάδα είναι εδώ παρούσα γιατί είστε εσείς. Γιατί είστε εσείς και όσοι υπηρέτησαν πριν από εσάς εδώ και όσοι θα έρθουν μετά από εσάς εδώ. Δηλαδή πάντα. Και το πάντα αυτό είναι τελεσίδικο. Είναι απόλυτο. Εσείς είστε οι φύλακες των υπολείπων. Εμείς τις ένοπλες δυνάμεις είμαστε οι φύλακες των υπολείπων. Εδώ παράγεται το αίσθημα ασφαλείας για όλη την ελληνική κοινωνία.